Coach, 2-2 για την Κηφισιά. Πολύ καλό ξεκίνημα, ιδανικό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τι στόχο έχει η Κηφισιά φέτος. Καλησπέρα από μένα. Καταρχάς, ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για το 2-2. Η ομάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά, θα έλεγα, σαν την καινούργια ομάδα της κατηγορίας, για πρώτη φορά στην κατηγορία αυτή. Έχουμε ξεκινήσει καλά για το θεσμό του κυπέλου. Γενικότερα, επικρατεί μια μεγάλη αισιοδοξία στην ομάδα. Σχετικά με το στόχο, είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο προγραμματισμός της ομάδας. Ο στόχος είναι να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να προσπαθούμε να εξελίσσουμε την ομάδα μας, τους αθλητές μας και να αγωνιζόμαστε κάθε Κυριακή με οποιονδήποτε αντίπαλο και αν παίξουμε για την νίκη. Βάσει όμως το πλάνο μας, τον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να παίξουμε, ο οποίος δεν θέλουμε να αλλάζει για κανέναν αντίπαλο, αλλά ο στόχος μας είναι κάθε Κυριακή η νίκη. Από εκεί πέρα το ταμείο θα γίνει στο τέλος, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε είναι τη συνεχόμενη εξέλιξη, την καθημερινή εξέλιξη. Για σήμερα, πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Ήταν το γκολ που πετύχατε πρώτοι, ήταν η κόκκινη κάρτα, ένα συνδυασμός από όλα αυτά? Σίγουρα ένα συνδυασμός από όλα αυτά. Είμαστε χαρούμενοι για την νίκη. Απλά πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα. Είδαμε ότι στα πρώτα 5 με 10 λεπτά δεν πατούσαμε αρκετά καλά στο γήπεδο. Σε έναν βέβαια αρκετά κακό αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνος χώρος αυτός για ποδόσφαιρο. Όμως όταν βρήκαμε τα πατήματά μας, δημιουργήσαμε τις καταστάσεις που έπρεπε να δημιουργήσουμε και χάρη σε μια πολύ καλή εκτέλεση απευθείας φάουλ του Ντοριβάλ προηγηθήκαμε και εκεί όλα πήραν τον δρόμο τους. Οπότε και σε συνδυασμό και με την δεύτερη κίτρινη κάρτα του αντιπάλου, νομίζω ότι για μας γίνανε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στη Κηφισιά. Καλά και εσάς.